Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών, καθώς η νύχτα κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους κατοίκους της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Μαγνησίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει φυσικασμός. Το σύνολο του κρατικού μηχανισμού παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα και οι αναζωπυρώσεις που εμφανίζονται αναδιαστήματα αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς τα σημεία παραμένουν ισχυρές πηγές δυνάμεις και περιοδικά πραγματοποιούνται όπου απαιτείται ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα. Στη Ρόδο χθες υπήρχαν κάποιες αναζωπυρώσεις, αλλά τέθηκαν υπό έλεγχο άμεσα. Παράλληλα, μικρές αιστείες φωτιάς υπήρχαν και σε αγροτικές περιοχές του Βόλου, οι οποίες έσβησαν μετά από επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και με τη βοήθεια 7 αεροπλάνων. Ελεγχόμενα ήταν και αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην πυρκαγιά της Κέρκυρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για 6 περιφέρειες της χώρας σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.